Στην διευθέτηση του ζητήματος που ανέκυψε σχετικά με τα καταστήματα εστίασης που την δεδομένη χρονική στιγμή επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικούς χώρους για τραπεζοκαθίσματα και θα έπρεπε να καταβάλουν το τέλος χρήσης, προχώρησε ο Δήμος Ιωαννιτών. Αρκετοί ήταν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης που στις αρχές της εβδομάδας και με την επαναλειτουργία του κλάδου θέλησαν να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης προς τον Δήμο Ιωαννιτών ώστε να χρησιμοποιήσουν εξωτερικούς χώρους. Όσοι λοιπόν δεν διέθεταν άδεια χρήσης τραπεζοκαθισμάτων μέχρι πρότινος και ήθελαν να το πράξουν την δεδομένη χρονική στιγμή, θα έπρεπε να προκαταβάλουν το 50% του συνολικού τέλους χρήσης με την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο ποσό μόλις η αίτησή τους λάμβανε την τελική έγκριση. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε διευθέτηση του ζητήματος με βάση την ενημέρωση που έκανε στον πρόεδρο του Σωματείου Καφέ Μπαρ και Συναφών Επαγγελμάτων Χρήστο Τάτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Φώτης Βάβας. Ναι, πράγματι, σήμερα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Βάβα και λύθηκε αυτή η παρεξήγηση γιατί, όπως είπα στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε μιλήσει, είχα πει ότι είχαν θέματα, καταστήματα και ότι ο Δήμος βοηθάει μόνο τους ενοικιαστές του, γιατί πράγματι έτσι ήταν μέχρι και σήμερα. Αυτό λύθηκε. Μπορούν πλέον όλοι οι επιχειρηματίες, οι καταστηματάρχες που δεν νοικιάζουν χώρο στο Δήμο αλλά έχουν ένα ιδιόκτητο ή μια πρασιά πολυκατοικίας να αιτηθούν κοινόχρηστο χώρο χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Που ήταν και το λογικό, όπως είχαμε πει. Στο μεταξύ, μουδιασμένα εξακολουθεί να κινείται ο χώρος της εστίασης, αφού, όπως εξήγησε ο κύριος Θάτσης, ούτε οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν από τις αρχές της εβδομάδας στην περιοχή είναι τέτοιες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον κόσμο στα καταστήματα εστίασης. Τα πράγματα μουδιασμένα είναι στο ξεκίνημα. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος πλέον. Βλέπουμε ακόμη χιόνισε στο Μητσικέλη χθες βράδυ. Δεν ξέρω, περιμένουμε τώρα τον καιρό και τον κόσμο. Ο προβληματισμός παραμένει. Πράγματι, τα μέτρα στήριξης, όπως έχουμε πει, δεν είναι όχι ικανοποιητικά, ίσως απογοητευτικά θα έλεγα είναι. Έχουμε μία συνάντηση, έρχεται ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού το Σάββατο στην περιφέρεια, ο κύριος Λούλης. Θα συζητήσουμε, θα πούμε τους προβληματισμούς μας. Θέλουμε να δείξει κατανόηση ακόμη μεγαλύτερη και ο Δήμος και η κυβέρνηση για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όπως βλέπουμε και δεν μπορούμε να τα βάλουμε ούτε με τον καιρό, αλλά δυστυχώς κάπως πρέπει να βοηθηθούμε. Για μία ακόμη φορά, ο κύριος Στάτσης επανέλαβε πως τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από πλευράς της κυβέρνησης για την στήριξη του κλάδου της εστίασης δεν είναι αυτά που μπορούν να δώσουν ανάσα και όθηση, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στον κλάδο, ώστε και οι ιδιοκτήτες από την δική τους την πλευρά να μπορέσουν να κρατηθούν όρθιοι και κατά συνέπεια να διατηρήσουν και τις θέσεις εργασία. Κοιτάξτε, αυτό ήταν το κυριότερο που ζητάγαμε και η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε, όπως κάναν οι εταίροι, γιατί σε αυτούς στηριζόμαστε, οι ευρωπαϊκοί εταίροι. Στη Γερμανία το ΦΠΑ πήγε στο 7% από το 19%. Το ίδιο περιμέναμε και εμείς να πάει σε μονοψήφιο αριθμό. Έτσι σίγουρα, γιατί η εξαγγελία της κυβέρνησης προεκλογικά ήταν να πάει στο 11% στο σύνολο της εστίασης. Πήγε στο 13% στο φαγητό και όχι στα λοιπά ροφήματα. Και τώρα με τα νέα μέτρα το πάει και στα λοιπά ροφήματα στο 13%, αλλά προσωρινά. Αυτό καταλαβαίνετε ότι προκαλεί απογοήτευση, γιατί αυτό δεν είναι στήριξη, βοήθεια, είναι κάτι που το περιμέναμε ούτως ή άλλως. Όπως και έχουμε ξαναπεί, είπε για την επιδότηση ενοικίου ο κ. Μητσοτάκης ότι θα είναι μέχρι τέλος καλοκαιριού, βγαίνουν μετά και λέει μέχρι τέλος Ιουνίου. Οπότε ούτε αυτό είναι. Και για την προκαταβολή φόρου, ούτε αυτό είπε. Για γενναία μείωση, η γενναία μείωση, όπως έχω ξαναπεί, είναι ένα μαγαζί που μπορεί να αποδείξει ότι έχει πτώσει πάνω από 25% του τζίρου του, μπορεί να αιτηθεί νόμιμα χωρίς αυτά τα μέτρα στήριξης να κάνει μείωση προκαταβολής φόρου. Αυτό είναι στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος στο άρθρο 70. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα μαγαζί κλειστό 3 μήνες, αυτόματα έχει πτώσει 25% γιατί είναι το 1/4 του έτος. Και επίσης με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στην αρχή του έτους πάλι είχαμε μια πτώση 25%, οπότε η πτώση είναι πολύ μεγαλύτερη από 25% στο τζίρο σε όλα τα καταστήματα. Δεδομένου του μουδιάσματος αλλά και του lockdown για αυτό το χρονικό διάστημα, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείτε ένα προσωπικό, το οποίο προσωπικό το είχατε με βάση συγκεκριμένο πελατολόγιο. Ναι, πράγματι. Βάση. Πράγματι αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που δυστυχώς θα μας φέρει αντιμέτωπους με την ανεργία πάλι, διότι όπως καταλαβαίνετε ένα κατάστημα όταν έχει μια πτώση της τάξης του 50% δεν μπορεί να διατηρήσει το ίδιο προσωπικό.
Γι' αυτό ζητάμε τα μέτρα στήριξης, τουλάχιστον τους πρώτους μήνες, να δούμε πώς πάει, να μπορέσει να κρατηθεί το ίδιο προσωπικό, αλλά με μια στήριξη, γενναία στήριξη, όχι με αυτά που έχουν ανακοινώσει, και να δούμε και εμείς μετά από την πλευρά μας πώς μπορεί να κινηθεί η εστίαση και να ξαναέρθει στα λογικά επίπεδα για να κρατηθεί και το ίδιο προσωπικό.